Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε λοιπόν να δούμε τι είπε η Πέγκι Ζήνε, τραγουδίστρια, η οποία μίλησε για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Ναι. Μίλησε βέβαια γενικά για την πορεία της και αναφέρθηκε και στα θέματα επικαιρότητας, μεταξύ των οποίων για την τεκνοθεσία. Είπε μάλιστα ότι ακούει με κατανόηση και τις δύο απόψεις, την κοινωνία που υπήρχε, που είναι πιο παροχημένη, η παλιά κοινωνία, όπως και την νέα κοινωνία, τη σύγχρονη. Όλες οι θρησκείες, είπε, πρεσβεύουν την αγάπη και αγάπη δέχομαι σημαίνει ότι δέχομαι τον άλλον όπως είναι, με την αλήθεια του. Εντάξει. Πάμε να δούμε τι είπε. Παλιότερα διαφωνούσε, ναι, αλλά το εξηγεί. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν τι είπε αναλυτικά. Είχα την τύχη και μεγάλωσα σε μία οικογένεια, εγώ προσωπικά, γιατί εγώ είμαι στο ενδιάμεσο της κοινωνίας. Δηλαδή, όταν ερωτήθηκα, ας πούμε, όταν είχε βγάλει ένα σύριαλο Παπακαλιά της παλιά, το 2 μέρες μόνο. Για το φιλί. Όχι για το φιλί. Ήταν δύο γυναίκες που της μίας ήταν το παιδάκι την άλλη το μεγαλώνανε μαζί. Τότε λοιπόν είχα ερωτηθεί εάν συμφωνώ με αυτό. Και τότε είχα πει ότι τη δεδομένη στιγμή δεν συμφωνώ με αυτό. Mm-hmm. Γιατί η κοινωνία μας δεν ήταν έτοιμη γι' αυτό. Δηλαδή, το παιδάκι που τότε, πριν 15-18 χρόνια, πόσο είναι το συγκεκριμένο σύριαλ, το παιδάκι που μεγαλώνει σε αυτή την κοινωνία σήμερα θα αντιμετωπίσει προβλήματα στον παιδικό και στο σχολείο. Bullying. Περνώντας τα χρόνια, ναι, γιατί ήταν η μαμά σου, ο μπαμπάς σου, εσύ. Πού είναι η μαμά σου, πού είναι ο μπαμπάς σου. Δεν ήταν λοιπόν τότε περασμένο. Ναι. Ούτε από τα σχολεία, mm-hmm, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τίποτα, ότι ναι. Υπάρχει και αυτό. Ότι υπάρχει και αυτό. Η οικογένεια και αυτό. Και τα παιδιά αισθανόντουσαν μια διαφορετικότητα με την οποία δεν αισθανόντουσαν τόσο καλά. Γιατί εσύ έχεις δύο μαμάδες και εγώ έχω μαμά και μπαμπά. Τώρα λοιπόν αυτό μέσω παιδικών βιβλίων, μέσω σχολείων, μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω της τηλεόρασης, των social, είναι πιο βατό, έχει εξελιχθεί. Περαστεί, mm-hmm. Έχει εξελιχθεί. Καλό λοιπόν θα είναι να ακολουθούμε την κοινωνία. Γιατί βλέπουμε ότι μία πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου έχει πια βγάλει την αλήθεια του σε ό,τι αφορά το φύλο τους, το την επιλογή τους, και την επιλογή τους, τη σεξουαλική επιλογή τους. Πιστεύω λοιπόν ότι ανεξαρτήτου φύλου θα πρέπει οι άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά να μπορούν να είναι βάση νόμου μαζί. Να μοιράζονται την αγάπη τους, να μοιράζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη ζωή τους γενικότερα. Τα προβλήματα. Και να έχουν το δικαίωμα, mm-hmm, να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την αγάπη και τη συντροφικότητα σε οποιοδήποτε πλάσμα, είτε είναι ζωάκι, είτε είναι παιδάκι. Γιατί όταν δίνεις αγάπη, δεν γίνεται να κάνεις λάθος. Mm-hmm. Δηλαδή η αγάπη από μόνη της είναι εξαγνισμένη λέξη. Όσον αφορά την υιοθεσία, θα έλεγα ότι το κράτος, κατά την προσωπική μου άποψη ταπεινή, θα πρέπει να κάνει πιο εύκολο το θέμα της υιοθεσίας. Ακόμα και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όχι. Και για τους ετερόφυλους. Ναι, για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Για τις προϋποθέσεις που ζητάει. Είναι τρομερό, mm-hmm, το ότι ένα ζευγάρι που δεν μπορεί να κάνει παιδιά και που είναι χρόνια μαζί και είναι σύντροφοι και μπορεί να είναι γυναίκα 52-53 χρονών, να μην μπορούν σε καμία περίπτωση να υιοθετήσουν παιδάκι από τα τόσα παιδάκια που υπάρχουν στα ιδρύματα, πεταμένα από νεκρούς γονείς, από ανεύθυνους γονείς, από ναρκωμανείς γονείς, κακοποιημένα. Είναι γεμάτα τα ιδρύματα και τα θυμόμαστε μόνο στις γιορτές. Και το κράτος κάνει δύσκολη την υιοθεσία. Γιατί ασχολούμαστε μόνο με την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, όταν δεν γίνεται με τίποτα ένα ζευγάρι φυσιολογικό, ξέρω και από οικογενειακό μου περιστατικό, δηλαδή από μια θεία μου. Προσπάθησε πάρα πολύ με τον άντρα της να αποκτήσουν ένα παιδάκι από ένα ίδρυμα. Από το χαμόγελο του παιδιού, από ένα άλλο ίδρυμα, από τα παιδικά χωριά, από κάπου. Και δεν τα καταφέρανε. Πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Η λύση τους ήταν μόνο να υιοθετήσουν ένα παιδάκι από την Αφρική, ας πούμε. Mm.
Αυτά είπε λοιπόν η Πέγγι Ζήνα. Κύριε Βιτάλη, θα ήθελα και τη δικιά σας άποψη, γιατί πραγματικά το γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα ζευγάρι, και δεν μιλάμε για ομόφυλα, μιλάμε για ένα ζευγάρι, ένα άντρα και μια γυναίκα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υιοθετήσουν. Υπάρχουν δύο σκέλη. Θα συμφωνήσω στο δεύτερο σκέλος με τη Ζήνα, την κυρία Ζήνα, τη γνωστή τραγουδίστρια, και θα διαφωνήσω κάθετα στο πρώτο σκέλος. Mm-hmm. Όσον αφορά την υιοθεσία από ζευγάρια, άντρας-γυναίκα, παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα, και πραγματικά η πολιτεία δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό, υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, και ηλικιακά και περιουσιακά, και μόνο εμπόδια συναντούν. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε πρώτα να ρυθμίσει η κυβέρνηση, να ασχοληθεί με αυτό το θέμα που είναι κρίσιμο. Να διευκολύνει δηλαδή τα ζευγάρια, τα ετερόφυλλα, να αποκτήσουν, να υιοθετήσουν παιδιά. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το πρώτο σκέλος, με βρίσκει κάθετα αντίθετο. Θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Δηλαδή, η παλιά κοινωνία και η νέα κοινωνία. Δηλαδή, εμείς που θέλουμε πατέρα και μάνα και δεν θέλουμε να νοικιάζεται η μήτρα μιας γυναίκας έναντι ανδράς αμοιβής και γίνεται η γυναίκα δηλαδή αντικείμενο αγοροπολισίας, νοικιάζεις τη μήτρα και της λες «εγώ θέλω αγόρι, εγώ ο Μιλτιάδης έχω παντρευτεί το Σωτήρι και πάμε σε σένα που έχεις ανάγκη χρημάτων και νοικιάζουμε τη μήτρα σου». Και κάνουμε και την παραγγελία μας και της λέμε «αγόρι ή κορίτσι». Εμείς θέλουμε αγόρι, αν κάνεις κορίτσι δεν το θέλουμε. Θα τρελαθούμε. Δηλαδή εμείς που στηρίζουμε και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό και δίνουμε αγώνα γι' αυτό με τον Φίλιππο Καμπούρη αρχηγό. Και δεν είναι μόνο κομμάτων θέμα, είναι θέμα κοινή νοημοσύνη. Θα τρελαθούμε. Δηλαδή το 70 με 80% της ελληνικής κοινωνίας που αντιδρά πάνω σε αυτό το έγκλημα, και συμφωνώ απολύτως με τη Διαρκή Σύνοδο της Εκκλησίας μας που είπε, μίλησε για κατοικίδια και για αξεσουάρ. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε. Και δεν ανήκουμε εμείς που πιστεύουμε στην παραδοσιακή οικογένεια, στην κατηγορία των ανθρώπων της παλιάς σχολής. Στηρίζουμε πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Και να σταματήσει αυτό το αστιάκι, γιατί πλέον δεν είναι αστείο. Είναι μια παραφροσύνη. Αν αυτή τη συζήτηση την κάναμε πριν 5 χρόνια, θα μας κλείνα στο τρελοκομείο. Στο φρενοκομείο. Θα λέγανε ότι δεν είναι με τα καλά του ο Μιλτιάδης που παίρνει τέτοιες θέσεις. Αν έπαιρναν θέσεις υπέρ του γάμου και υπέρ της τεκνοθεσίας. Mm-hmm. Δεν μιλάμε μόνο για υιοθεσία. Άλλο υιοθεσία, άλλο τεκνοθεσία. Mm-hmm. Και πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη όλα αυτά. Και γι' αυτό το λόγο, κύριε Βιτάλη, ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός θα ξεκινήσει τη συλλογή υπογραφών. Ακριβώς. Για να μην νομιμοποιηθεί η τεκνοθεσία. Έτσι. Και ο γάμος από τα ομόφυλα ζευγάρια. Και φυσικά. Τις υπογραφές που θα μαζευτούν θα τις καταθέσει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακριβώς. Είναι μια πολύ σωστή απόφαση του Προέδρου και της Κεντρικής Επιτροπής, στην οποία έχω την τιμή να ανήκω, και θα συμπορευτούμε με θάρρος, με ελπίδα, κοιτώντας μπροστά για το καλό της πατρίδος, της πίστης και της οικογένειας. Της παραδοσιακής οικογένειας. Έτσι είναι, όπως ακριβώς τα λέτε, κύριε Βιτάλη, και όπως ακριβώς τα λέει και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός με πρόεδρο τον Φίλιππο Καμπούρη. Οπότε σύντομα θα ξεκινήσει η συλλογή υπογραφών, όπως είπαμε. Θα ενημερωθούμε, γιατί παίρνουν πάρα πολλοί τηλεθεατές, να πούμε, τηλέφωνο και ρωτάνε πότε θα ξεκινήσει. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει πάρα πολύ σύντομα και η ενημέρωση θα γίνει και από εδώ, από την εκπομπή, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πότε ξεκινάει αυτή η δράση για να πάνε να υπογράψουν και οι ίδιοι. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, τον μετεωρολόγο μας από το simeteo.gr. Καθώς, κύριε Παπακοστόπουλε, τι γίνεται τώρα? Έρχονται ισχυρά φαινόμενα από το βράδυ του Σαββάτου και από ό,τι φαίνεται ο αγιασμός των υδάτων θα γίνει με τις ομπρέλες. Καλησπέρα στην παρέα σας. Περιμένουμε την πρώτη αξιόλογη μεταβολή του καιρού μετά από πολύ καιρό. Βέβαια εδώ, επειδή έχει δημιουργηθεί μια σύγχυση γενικότερα με τον όλο τον τόρο που γίνεται, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η μεταβολή αυτή θα ξεκινήσει από το βράδυ του Σαββάτου και από τα δυτικά. Αυτό σημαίνει ότι γενικά η μέρα των Θεοφανίων θα κυλήσει με ήπιες συνθήκες στη χώρα. Μέχρι και το απόγευμα, δηλαδή αύριο, θα έχουμε γενικά
ήπιο ανοιξιάτικο θα έλεγα καιρό, με αρκετά ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες που και πάλι θα φτάσουν τους 18 με 20 βαθμούς. Το σημείο ωστόσο το οποίο αύριο χρειάζεται προσοχή, ιδιαίτερα λόγω του αγιασμού των υδάτων, είναι οι ισχυροί νοτιάδες που θα επικρατήσουν και οι οποίοι θα δημιουργήσουν βέβαια κυματισμό στις ακτές, και επειδή πολλές ακτές είναι και προσανατολισμένες προς τον νότο, θα έχουμε, εκεί μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο θέμα, όσον αφορά το έθιμο δηλαδή. Τώρα, από αύριο το βράδυ και από τα δυτικά περιμένουμε ουσιαστική μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέσα στη νύχτα θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, και η Κυριακή θα είναι μια νέα ημέρα με αρκετές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ισχυρούς δυτικούς νοτιοδυτικούς ανέμους και χαμηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα, τα πιο αξιόλογα φαινόμενα θα αφορούν τη Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και την Βορειοανατολική χώρα. Θα επηρεαστεί και η υπόλοιπη χώρα, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Ειδικά για την Αττική τώρα, που υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη μεταβολή την περιμένουμε αύριο το βράδυ προς τα ξημερώματα της Κυριακής. Θα έχουμε ένα πέρασμα με βροχή, το οποίο φαίνεται να είναι σύντομο ωστόσο και να μην δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Η ισχυρή άνεμη θα είναι το κύριο στοιχείο που χρειάζεται και μεγαλύτερη προσοχή. Στη συνέχεια θα έχουμε ένα διήμερο με άστατο καιρό στην Αθήνα, εναλλαγές ηλιοφάνειας με συννεφιά, παροδικές βροχές χωρίς όμως αξιόλογη ένταση και πιο χαμηλές θερμοκρασίες, για να πάμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα και κυρίως από την Τρίτη και μετά, που φαίνεται πλέον να μπαίνουμε σε χειμωνιάτικες συνθήκες με την επικράτηση ισχυρών βορείων ανέμων, την μεγαλύτερη, την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και την εκδήλωση εκ νέου βροχοπτώσεων, οι οποίες φαίνεται να είναι πιο αξιόλογες για την Αττική και χιονοπτώσεων πλέον, αρχικά στα ορεινά τμήματα και στη συνέχεια μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα. Φαίνεται ότι έχουμε προϋποθέσεις να έχουμε και το πρώτο κύμα βαρυχειμονιάς στη χώρα μας, πράγμα που σημαίνει ότι θα έχουμε αφενός χαμηλότερες θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις οι οποίες θα επεκταθούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα. Ωστόσο, ακόμα είναι αρκετά νωρίς για εκείνη την περίοδο και τα προγνωστικά στοιχεία είναι αρκετά ζαφή, οπότε δεν μπορούμε να δούμε με λεπτομέρεια το πώς θα εξελιχθεί αυτό το κύμα βαρυχειμονιάς και ποιες είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν οπότε, και με ποιον τρόπο. Οπότε εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, γιατί πραγματικά γνωρίζουμε ποιες είναι οι καταστάσεις που επικρατούν γενικότερα στη χώρα, και όταν υπάρξει κάποιο είδος φορτηρής κακοκαιρίας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι κάτοικοι. Τα έχουμε δει και ελπίζουμε να μην τα ξαναδούμε και φέτος. Οπότε θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Παπακοστόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και καλώς την επόμενη εβδομάδα. Απόγευμα και χρόνια πολλά. Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς πάμε να αλλάξουμε κλίμα και να φύγουμε από την βαρυχειμονιά, που ελπίζουμε τελικά να μην γίνει και να αλλάξουν τα δεδομένα, και πάμε να δώσουμε το αγαπημένο μας κολαγόνο, το Golden Plus κολαγόνο. Λοιπόν, 2 μπουκάλια κολαγόνο για να έχουμε καλή λειτουργία του οργανισμού μας, να λειτουργεί σωστά το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά να έχουμε και ένα λαμπερό δέρμα χωρίς προβλήματα. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα για να κάνετε δικό σας το Golden Plus κολαγόνο, 2 μπουκάλια, μόνο 39,90, στο 211-1600. Πριν 8 χρόνια, η TV Forum παρουσίασε το Golden Reaction Collagen, ένα μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που ωφελεί πολλαπλά τον οργανισμό. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μου έχει δώσει ενέργεια όλη την ημέρα. Αυτή η ενέργεια που μου δίνει αυτό το πράγμα είναι το κάτι άλλο. Το Golden Reaction, μια μεγάλη ενέργεια. Είμαι και χειμερινός κολυμβητής, σηκώνουμε πρωί στις 6 ώρα και είμαι μια χαρά. Τώρα η TV Forum παρουσιάζει τη βελτιωμένη σύνθεση Golden Plus με ενισχυμένη ποσότητα κολαγόνο, υαλουρονικό οξύ, μαγνήσιο, κουρκουμίνη, βιταμίνη C, βιταμίνη B1, B2, B5, B6, συνένζυμο κουτέν και πιπερίνη. Golden Plus με γεύση ροδάκινο, ο μοναδικός συνδυασμός κολαγόνου και υαλουρονικό οξέως, δίνει στον οργανισμό ό,τι χρειάζεται. Είναι ιδανικό για όλες τις ηλικίες. Ιδανικό και για άνδρες και για γυναίκες. Για όλους εμάς, Golden Plus. Θωρακίστε τώρα τον οργανισμό σας με τον Golden Plus. Η σούπερ προσφορά μόλις ήρθε. Για ενέργεια, κίνηση, ζωντάνια, εμφάνιση και απόδοση. Golden Plus. Τα χρόνια του COVID μας δίδαξαν πόσο σημαντική είναι η υγεία για τον κάθε ανθρώπινο οργανισμό. Μάθαμε λοιπόν την αξία των συμπληρωμάτων διατροφής. Γνωρίσαμε συμπληρώματα διατροφής. Όμως τώρα έρχεται ένα εξαιρετικό υπερσυμπλήρωμα διατροφής, 20 φορές πιο καλό από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, το Golden Plus, με ενισχυμένη φόρμουλα υαλουρονικό οξέως, κολαγόνου,
συνένζυμο κιουτέν, πιπερίνι, κουρκουμίνι, βιταμίνη B, βιταμίνη C, βιταμίνη Ε και δίνει τη δυνατότητα στον οργανισμό να έχουμε πιο δυνατές αρθρώσεις, πιο υγιή μάτια, πιο λαμπερό δέρμα, μεγαλύτερη διάρκεια στην αντοχή μας, ένα δυνατότερο ανασωπητικό και το πιο σημαντικό απ' όλα, μια σωστή μυοσκελετική κατάσταση. Δεν πονάνε τα κόκαλά μας, δεν πονάει ο οργανισμός μας. Χρησιμοποιώντας το Golden Plus έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάθε μέρα την υγεία μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας, έχουμε τη δυνατότητα κάθε μέρα να βελτιώνουμε το μυοσκελετικό μας. Κολαγόνο Golden Plus, τα αλλάζει όλα, βοηθάει και στο μυοσκελετικό και στα μάτια και στο σώμα και στην ενέργεια. Βοηθάει και στην οστεοαρθρίτιδα και στις μυοαρθρίτιδες και στις νευροαρθρίτιδες. Βοηθάει πάρα πολύ στη λίανση των οστών. Δίνει τη δυνατότητα στο σώμα μας να κινείται, να περπατά και να σκέφτεται καλύτερα. Βοηθάει πάρα πολύ τον οργανισμό να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά τα οποία του χρειάζονται και το σημαντικότερο απ' όλα, διώχνει το κακό λίπος από εκεί που υπάρχει και δημιουργεί προβλήματα. Είναι σημαντικό γιατί περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά εκείνα τα οποία χρειαζόμαστε. Περιέχει υαλουρονικό οξύ, κολαγόνο, από υδρολυμένο κολαγόνο πρώτης ποιότητας. Περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, βιταμίνη B, βιταμίνη C, συνένζυμο κιουτέν που είναι απαραίτητο για τον οργανισμό και το σημαντικότερο απ' όλα δίνει τη δυνατότητα της γρήγορης ανάπλασης των οστών. Δεν επιτρέπει στον οργανισμό να αρρωστήσει, δεν επιτρέπει τους ιούς να ενοχλήσουν τον οργανισμό μας. Δεν είναι φάρμακο. Κάνει για όλες τις ηλικίες, κάνει για τους διαβητικούς, δεν έχει ζάχαρη, έχει στέβια και φυσικά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι κάνει για όλες τις ηλικίες και για μικρούς και για μεγάλους και για πολύ μεγάλους. Βοηθάει πάρα πολύ ώστε ο κάθε ένας από τους οργανισμούς σε κάθε ηλικία να αναπτύσσεται μυοσκελετικά με τον τρόπο που πρέπει και με τον τρόπο που χρειάζεται. Golden Plus. Και μην παραιτηθείτε από τη ζωή. Η ζωή είναι πολύ ωραία σε όλες τις ηλικίες. Γι' αυτό το Golden Plus έχει τη δυνατότητα να μας κάνει υγιείς ακόμα και στα βαθιά μας γεράματα. Ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι στην ηλικία των 70 ετών, παίρνοντας μία φορά την ημέρα 20 ml από το Golden Plus, δίνει στον οργανισμό του το περιθώριο να ζήσει για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια χωρίς προβλήματα μυοσκελετικά, χωρίς προβλήματα στη μέση, στις αρθρώσεις, στα γόνατα, στο αυγενικό. Γι' αυτό λοιπόν στο 211-1600 και στην TV Forum παραγγείλετε τώρα τον Golden Plus. Γιατί θα σας βοηθήσει και θα σας δώσει αυτό το οποίο χρειάζεστε και δεν έχετε. Είναι αυτό που δεν παίρνετε από τη διατροφή, είναι αυτό που δεν παίρνετε από τα φάρμακα. Δεν είναι φάρμακο και γι' αυτό συνίσταται σε όλες τις ευάλωτες τάξεις ανθρώπων. Για ακόμη μια φορά να πω ότι το Golden Plus, αυτή η μοναδική υπερφόρμουλα η οποία δημιουργήθηκε από την TV Forum, είναι στη διάθεσή σας στο 211-1600. Golden Plus, μπείτε τώρα σε ένα νέο κόσμο χωρίς φόβο για την υγεία σας, χωρίς φόβο για ασθένειες, χωρίς φόβο για ιούς και για παρενέργειες. Golden Plus βοηθάει στις αρθρώσεις, βοηθάει στα μάτια, στα δόντια, στα ούλα, στην εμφάνιση, στα μαλλιά, στο μυοσκελετικό και στο ανοσοποιητικό σας. Golden Plus για όλους εμάς. Και κάποτε λοιπόν η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μιλτιάδη Βιτάλη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Σας ευχαριστούμε κύριε Βιτάλη που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και δίνω ραντεβού με τις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές το βράδυ στις 8-8:30 στην εκπομπή Ελλάδα και Ορθοδοξία. Να ευχαριστήσουμε τη Χαρά τη Λεμονή. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Και την Αγγελική Λαρίου. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν σε όλους. Ραντεβού εμείς εδώ τη Δευτέρα 12.30 ώρα. Και μην ξεχνάτε, 3 ώρα ακολουθεί η εκπομπή του Γιώργου Καρατζαφέρη, Ελλάδα γεια σου. Ήρθαν τα μπουζούκια με φαγητό. Εσύ θα λυπείς. Vegas Live Stage. Παρασκευή και Σάββατο με ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα από μεγάλα ονόματα. Θέμης Αδαμαντίδη. Στην καρδιά, σαν το αίμα του κύλησε μάτια. Κατερίνα Στανίση. Σε έχω κάνει Θεό, να μπορώ να σε δω. Να σου πω σαν να πω γύρνα πίσω. Γιάννης Καψάλη. Όλοι πάνω θα κάνω απόψε πανικό. Vegas Live Stage. Κοντά σας με ένα δυνατό πρόγραμμα και πολλές εκπλήξεις. Πέτρου Ραλή 29 και Κρήτης 1 Ταύρος. Τηλέφωνα ρεζερβέ 21-22 14-50-50. Vegas Live Stage. Σας περιμένει δυνατά.